αναξιολόγησης νέας αίτησης. Και πολύ προσοχή, εδώ είναι το κέριο και κρίσιμο ζήτημα. Εάν έχουμε το θέμα του λογαριασμού, να βάλουμε λογαριασμό στον οποίο είμαστε δικαιούχοι, δηλαδή είμαστε μόνοι μας στο λογαριασμό, είμαστε συνδικαιούχοι, μπορούμε να έχουμε και κάποιον άλλον, την οικογένειά μας, από τρίτο πρόσωπο, αρκεί να υπάρχει και το δικό μας όνομα μέσα στο λογαριασμό και φυσικά αυτός ο λογαριασμός να είναι ενεργός. Να πούμε επίσης. Αν θέλετε κάτι άλλο για το κοινωνικό μέσο να το συζητάμε, θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί μας στέλνουν πολλά μηνύματα. Άνθρωποι που είναι άνω των 70, είχαμε πει και είχαν πει ότι δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι εγώ δεν το είδα το μέρισμα και είμαι άνω των 70. Να δούμε λίγο πάλι τα κριτήρια τότε. Γιατί δεν ήταν μόνο άνω των 70, είχαν και κάποιες άλλες υποθέσεις. Τα κριτήρια τώρα είναι εισοδηματικά, έχουν να κάνουν με την αντικειμενική αξία, είναι ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού, δεν είναι για όλους το ίδιο, αναλόγως από τα πόσα μέρη εξαρτάται. Το σημαντικό με τους άνω των 70, που ο κόσμος άκουγε όταν είμαι άνω των 70, δεν χρειάζεται να κάνω αίτηση, είναι ότι αν φιλοξενείς κάποιον, ήσουν υπόχρεος να κάνεις αίτηση, γιατί έπρεπε να γίνει αποδοχή από τον φιλοξενούμενο. Φυσικά και το είχαμε πει, αποδοχή από το φιλοξενούμενο. Μόνο αν δεν είχες τίποτα, δεν είχες φιλοξενούμενο. Μόνο αν ήταν ένα νοικοκυριό, μόνο του με τα 12.000 τα 100 κάτι της αντικειμενικής, έπρεπε να το πάρουν. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, αν έχουν διαπιστώσει ότι κάτι έχουν, μπορούν να μπουν. Όχι, δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή, το 17 με 21 Ιανουαρίου, είναι μόνο για τις δύο κατηγορίες που είπαμε. Δηλαδή, ακόμα και για τους άνω των 70 που έκαναν αίτηση αλλά δεν έβαλαν σωστό IBAN. Μόνο για αυτές τις περιπτώσεις. Για τις δύο περιπτώσεις. Και αυτό με πολύ πίεση. Δηλαδή, ναι, όντως. Γιατί είχαμε πάρα πολλά και εμείς μηνύματα και το λέγαμε και στον κύριο Τάγαρη ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι σημαντικό το ότι το κάνανε και άνοιξε και σίγουρα ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό, γιατί αφορά πάνω από 24.000 αιτήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Και θέλετε να μας πείτε και κάτι ακόμα. Ναι, ήθελα να πω ότι έχει ανοίξει πια και ηλεκτρονικά μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η αίτηση για το διαχωρισμό των ΑΦΜΗ σε όσους θέλουν να κάνουν υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης. Λέγαμε ότι μέχρι τώρα ήταν με χειρόγραφη αίτηση στην εφορία. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να μπούμε ηλεκτρονικά είτε με τους κωδικούς μας, είτε με την εκπροσώπηση ενός λογιστή, δηλαδή και όσοι δεν έχουν κωδικούς μπορούν να το κάνουν μέσω του φοροτεχνικού τους. Μπαίνει ένας εκ των δύο συζύγων, υποβάλλει αίτηση διαχωρισμού του ΑΦΜΗ, αυτόματα ενημερώνεται ο άλλος σύζυγος και μέχρι τα τέλη Φλεβάρι. Χρειάζεται συνένεση? Όχι. Αυτόματα, αν το κάνει ένας από τους δύο, ενεργοποιεί και τον άλλον. Και να πούμε ότι μέχρι και τις 28 Δευτέρου, όπου είναι η καταληκτική ημερομηνία για όσους έχουν παντρευτεί μέχρι πριν το Φλεβάρι, γιατί μόνο για όσους ο γάμος θα γίνει μετά το Φεβρουάριο του 19 θα μπορούν να το δηλώσουν. Έχουν και δικαίωμα ανάκλησης μέχρι τέλη Φλεβάρι. Όποιος μετανιώσει ιδίω ότι τελικά δεν τον συμφέρει η υποβολή της χωριστής φορολογικής δήλωσης, να το πάρει πίσω. Μάλιστα. Σας δεσμεύουμε για την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ναι, να τα δούμε. Γιατί υπήρχαν κάποιες γκρίζες ζώνες σε σχέση με τα επιδόματα, με τα παιδιά, με. Να δούμε ποιος συμφέρει και ποιος όχι. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Πριν προβούν σε αυτή την απόφαση, πρέπει να ξέρουν. Ναι, δεν είναι πανάκι ο διαχωρισμός. Να το δούμε, γιατί μπορεί να περιπτώσεις μπορεί να κοστίσει. Μπορεί να κοστίσει ακριβά. Και σε σχέση με αυτό το θέμα του διαζυγίου του φορολογικού, έχουν βγει όλες οι αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή πώς. Είναι ξεκάθαρο το πώς φορολογεί το εισόδημα. Άλλωστε, στις φορολογικές μας δηλώσεις η επιβολή του φόρου γίνεται ξεχωριστά στον κάθε σύζυγο. Απλώς μετά αθροίζονται κάποια άλλα θέματα. Απλώς μετά αθροίζονται και όλο το κομμάτι και η δυσκολία και φυσικά μια αδικία που ισχύει έχει να κάνει με το τεκμαρτό εισόδημα. Εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί είναι το κλειδί και πάνω εκεί πρέπει να στηριχθούμε και έχουμε και πολλούς φρεσκοπαντρεμένους που μου στέλνουν μήνυμα. Πότε το δηλώνουμε φορολογικά, έχουμε? Δηλαδή, παντρεύομαι τώρα. Μέχρι πότε πρέπει να το δηλώσω? Μπορώ να κρατήσω και να κάνουμε ξεχωριστές δηλώσεις? Πότε ξεκινάει αυτή η υποχρέωση? Κανονικά πρέπει εντός ενός μήνα να δηλωθεί. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν δηλωθεί, μπορείς να υποβάλεις ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις. Για αυτό το χρόνο, όταν έτσι θα πας στο Μητρό να το δηλώσεις, υπάρχει μια επιβολή ενός προστήμου. Α, το πρόστιμο είναι μικρό. Τώρα, εγώ δεν κάνω να τα πω αυτά, γιατί καμιά φορά δεν μπαίνει. Δηλαδή, σε αυτό το ζήτημα το συγκεκριμένο. Ναι, μπορεί να υπάρχει μια ελαστικότητα. Υπάρχει μια μικρή ελαστικότητα. Πάντως, το κανονικό είναι σε ένα μήνα από την. Εντός ενός μήνα πρέπει να δηλωθεί. Πας στο φορολογικό Μητρό, είμαστε ζευγάρι. Φορολογική δήλωση. Αλλά όσοι είναι χρόνια παντρεμένοι όμως δεν έχουν πρόβλημα, μην ανησυχεί. Όχι, εντάξει, δεν έχουν. Όσοι είναι χρόνια προλαβαίνουν μέχρι τις 20. Προλαβαίνεις. Σε βλέπω πολύ ρωτάς, πολύ σε νοιάζει το θέμα. Μπορεί να πάρουν και ένα διαζύγιο φορολογικό. Ναι, για φορολογικό μιλάμε. Φαντάζεσαι, παίρνεις τηλέφωνο και λες σε χωρίζω φορολογικά, αγάπη μου. Μα κάνουμε πλάκα, αλλά πολλές φορές υπήρχε πραγματικό πρόβλημα σε οικογένειες και κατέφθαναν σε αυτή τη λύση μόνο και μόνο για να μπορέσουν να κάνουν. Αυτό θα το κάνουμε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα το κάνουμε συγκεκριμένα.
Μετά την Τετάρτη με χαρά, γιατί θα είμαι εκτός Αθηνών, αλλά μετά την Τετάρτη. Ωραία, εντάξει. Θα σας εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο ευγενικά άκρα. Κλείνω τους καλεσμένους για την επόμενη εβδομάδα. Στον αέρα θα τα κάνεις αυτά. Σας και δεν μπορούν να πούν και όχι εκείνη την ώρα. Σου λένε το πρόγραμμά τους, σου λένε πότε μπορούν. Σημείωνε. Πάμε τώρα όμως σε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχω.